Ημέρα με την ημέρα, η τουρκική κυβέρνηση χάνει το παιχνίδι με το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, που θεωρείται προπύργιο των φιλελεύθερων ιδεών στην Τουρκία, με το σενάριο να αρχίζει να μοιάζει σιγά-σιγά με μια πιθανή εξέγερση κατά του δικτατορικού καθεστώτος της Άγκυρας. Οι αρχές απαγόρευσαν τις νέες διαμαρτυρίες χιλιάδων φοιτητών του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, συνέλαβαν 14 ακόμη φοιτητές, ενώ 22 επιπλέον είχαν συλληφθεί την Τρίτη. Η δικαιολογία της απαγόρευσης συγκεντρώσεων κατά των φοιτητών, που παρόλα αυτά ετοιμάζονται να διαμαρτυρηθούν ξανά έξω από το Πανεπιστήμιο στην Κωνσταντινούπολη, ήταν η κίνδυνη για την πανδημία COVID-19. Το ζήτημα όμως έχει ήδη ξεφύγει, αφού πληροφορίες θέλουν φοιτητές και από άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα να σειραίουν, με σκοπό να διαμαρτυρηθούν για το στιγνό τουρκικό καθεστώς περισσότερο παρά για το θέμα του άεργου Πρίτανη που διαρρίστηκε από το γραφείο του Ερντογάν. Τα πράγματα στην Τουρκία και ειδικά στην Κωνσταντινούπολη δεν είναι όπως παρουσιάζονται, διότι η τουρκική νεολαία σε συντριπτικό ποσοστό απεχθάνεται το καθεστώς Ερντογάν που έχει γυρίσει τη χώρα στον Ισλαμικό Μεσαίωνα των φανατικών ημάμιδων. Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι απαγορεύτηκαν όλες οι συναντήσεις, πορείες και οι διαδηλώσεις. Οι άνθρωποι πρέπει να ενεργούν λογικά και να αποφεύγουν κάθε συμπεριφορά που θα αποτελούσε έγκλημα, είπε ο ίδιος, χαρακτηρίζοντας τη συγκέντρωση των φοιτητών ως έγκλημα κατά του κράτους. Εκατοντάδες Τούρκοι φοιτητές συμμετείχαν σε διαδήλωση αυτή την εβδομάδα για να αντιταχθούν στο διορισμό από το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενός πρώην αξιωματούχου του κόμματος ως πρίτανη του Πανεπιστημίου. Ο Μελίχ Μπουλού είχε διατελέσει υποψήφιος βουλευτής της περιοχής για το Ισλαμικό Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ερντογάν, χωρίς όμως επιτυχία. Ο διορισμός του Μπουλού μέσω προεδρικού διατάγματος αντικατέστησε πραξικοπηματικά την προηγούμενη νομοθεσία, η οποία ανέφερε ότι για να διοριστούν Πριτάνης απαιτείται εκλογική διαδικασία. Ο δικηγόρος των Τούρκων φοιτητών που συνελήφθησαν δήλωσε ότι οι συλληφθέντες κακοποιήθηκαν από τις αρχές. Η αστυνομία εισέβαλε σε μερικά από τα σπίτια των φοιτητών σπάζοντας τις πόρτες, είπε ο δικηγόρος. Ο νέος Πρίτανης υποστήριξε την καταστολή της αστυνομίας σε συνέντευξή του στο Haber Türk, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις των χιλιάδων φοιτητών ως ομές προκλήσεις. Το εν λόγω Πανεπιστήμιο είναι γνωστό και ως προμαχώνας των κοσμικών παραδόσεων της Τουρκίας που κατοχυρώθηκαν από τον ιδρύτη της χώρας Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης αντιτάχθηκαν στο διορισμό του Μπουλού. Ο αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος δήλωσε ότι η πρόσληψη ενός κυβερνητικού Πρίτανη υποτιμά την ακαδημαϊκή αυτονομία του Πανεπιστημίου. Τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι αυτόνομα. Η χώρα μας χρειάζεται δωρεάν ακαδημαϊκό χώρο, δωρεάν μελετητές και παραγωγικούς φοιτητές, τόνισε ο ίδιος. Αυτή η ελευθερία και η παραγωγικότητα δεν μπορούν να επιτευχθούν με το διορισμό διαχειριστών, δήλωσε ο επικεφαλής του Κόμματος Δημοκρατίας και Προόδου. Η Τουρκία με την ανεργία να σαρώνει και τους Τούρκους πολίτες που υποβάλλουν αίτηση για επίδομα ανεργίας σε ποσοστό αύξησης κατά 63% μόνο σε 6 μήνες, μετατρέπεται ταχύτατα σε Βενεζουέλα, επαναφέροντας ξανά το σενάριο μιας εσωτερικής εξέγερσης. Έχουν υποθεί πολλά για την Τουρκία, ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια, περί πιθανών εξεγέρσεων, πτώσεις του Ερντογάν και άλλα, τα οποία προς το παρόν δεν φαίνεται να υλοποιούνται. Η πορεία μιας χώρας αντί την Τουρκία προς τον γκρεμό παραμένει και δεν αμφισβητείται από κανέναν, διότι η Άγκυρα δεν μπορεί να σωθεί πλέον ούτε από το χρήμα του Κατάρ είτε των Κινέζων σε καμία περίπτωση. Η σημερινή κατεπίφαση τουρκική δημοκρατία, που έχει μετατραπεί σε μια στιγνή Ισλαμική δημοκρατία, έχει τεθεί στο στόχαστρο των κέντρων εξουσίας της Ουάσιγκτον. Ίσως τελικά οι Τούρκοι φοιτητές να ανάψουν αυτή τη μεγάλη φωτιά στον Τούρκο πρόεδρο, την οποία τόσοι πολλοί επιθυμούν, διότι ο ίδιος διοικεί τη χώρα του με προεδρικά διατάγματα αγνώντας τις στοιχειώδεις αρχές της δημοκρατίας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.